και να έρθει ο Βασίλης το Ρωσίδης που τον ήθελε να πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Εδώ το γύρισμα από τον Λέτο και το πλασέ από τον Βασίλη το Ρωσίδη. Φινά άδεια από τον Χάνσεν Εστία που έτρεχε αλλά δεν προλάβαινε. 1-0 λοιπόν στο 12 με σκόρερ τον Βασίλη το Ρωσίδη. Άλλη μια φορά κοιτάξτε πως ο Λέτο κάνει ωραία το γύρισμα από τα αριστερά παρά την πίεση του Λιούντμπεργκ που ήταν αυτός που έτρεξε να τον κλείσει. Πέρασε την μπάλα από τον Ρίχτερ και το Ρωσίδης την στέλνει από κοντά στα δίχτυα και ξεσπάει εδώ. Βλέπετε με τον Πανσεραϊκό εδώ από τη σέντρα του Γκαλίτσιου η κεφαλιά από τον Διόγκο. Ξανά η φάση. Πολύ ωραία ζυγισμένη σέντρα από τον Γιώργο Γκαλίτσιο και εδώ ο Διόγκο πιο ψηλά από τον Κιμπέμπε. Ο Χάνσεν την άκτηκε η μπάλα στα δίχτυα του. 2-0 στο 30 Ολυμπιακός Ντόρτζελαντ. Ναι, είναι αυτό που έλεγα προηγούμενα να συμπληρώσω ότι βλέπουμε τον Διόγκο να γυρνάει λίγο πιο πίσω. Να το δούμε μαζί εδώ στο replay. Καταρχήν ότι δεν είναι offside πράγματι ο Μπελούτσι. Και κοιτάξτε την κίνηση που κάνει ο Διόγκο. Φεύγει από τη μία στον Κιμπέμπε. Και πάρα μετά την ώρα που δεν προσέχει ο Σουηδός έρχεται από πίσω του και ξεμαρκάρει. Μετά ξεκίνησε όλη η φάση από την πάσα του Ρωσίδη. Η πάσα του Μπελούτσι και η κίνηση που έκανε ο Διόγκο ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ Μπελούτσι που περιμένει, κάνει εκεί ο Διόγκο τις προσπίσεις στον Ξανά εδώ, μπήκε και ο Μεδρινός και τσίπησε λίγο την μπάλα και ο Κοβάσεβιτς νίκησε στο τέλος της φάσης τον Κιμπέμπε παρά την προσπάθεια του Χάνσεν. Ο ποιος Κοβάσεβιτς δεν αφήνει ευκαιρία. Δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο που λένε. Έτσι ακριβώς. Μεγάλη του γόλη στην ομάδα. Εδώ ξανά τον γκολ, έστω και με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Τώρα η αλλαγή. Ο Άτζας θα περάσει εκτός παιχνιδιού και ο Τζόρτζεβιτς θα παίξει κεντρικό σκαφ. Το έντερα ξανά εδώ η φάση πως ο Ντομή άλλαξε με τον Λέτο. Η σέντρα δεν μπόρεσε ο Λιούνμπεργκ να βάλει την προβολή. Και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς σκοράρει για δεύτερη φορά απόψε. 5-0 επί της Μοζίρ το 97 στην πρώτη χρονιά του Ολυμπιακού στο Champions League στα προκριματικά τότε. 5-0 και τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει και 6 γκολ στη Leverkusen, αλλά είχε δεχτεί 2 τότε. Ωραία ενέργεια του Λέτο. Είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή, ότι το Λέτο τον χρειαζόμαστε.